Και ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε το επόμενο θέμα μας. Βρισκόμαστε στις εκδόσεις Ψυχογιός και έχω κοντά μου τον συγγραφέα, τον κύριο Μένιο Σακελαρόπουλο. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω και από κοντά. Γεια σας, γεια σας. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για το νέο σας βιβλίο, Ο Χορός των Συμβόλων. Η πρώτη ευτυχία είναι ότι πρόκειται για το νούμερο 14 και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο, πολύ περήφανο. 14 χρόνια. 14 βιβλία είναι για μένα κάτι σημαντικό. Εύχομαι να τα κατοστήσετε. Αν είμαστε γεροί και όρθιοι σε μια εποχή που τα πάντα καταραίουν, μακάρι. Είναι πηγαία η έμπνευσή σας, διάβασα το βιβλίο σας, είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν πρόκειται για αληθινή ιστορία ή για μυθοπλασία. Τα περισσότερα από τα βιβλία μου είναι βιωματικά, δηλαδή πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου ή στο περιβάλλον μου. Είναι αφορμές έμπνευσης. Αυτό πραγματεύει το βιβλίο με έναν νεαρό φοιτή μαθηματικών, ο οποίος είναι στην Αθήνα, αλλά οι γονείς του στο ορεινό χωριό της Κρήτης, στα Μυριοκέφαλα, χάνουν τη δουλειά τους, κλείνει το λιοτρίβι στο οποίο δουλεύουν. Με αποτέλεσμα το παιδί να αναγκαστεί να σταματήσει τις σπουδές για να στηρίξει το σπίτι και ξεκινάει πια η περιπέτεια η οποία θα τον οδηγήσει όμως στο ξέφωτο και στο αληθινό φως. Πραγματικά μετά από την πολύ παθή όλη αυτή την πορεία του και την ταλαιπωρία που περνάει, γιατί αλλάζει δουλειές που δεν έχουν σχέση καθόλου με το ταλέντο του και τα όνειρά του. Έτσι γίνεται στην εποχή μας. Συνήθως έτσι γίνεται, ναι, δυστυχώς. Είναι απολύτως ρεαλιστικά τα βιβλία, δεν έχουν δώσει υπερβολής καμία, αλλά είναι τοποθετημένα εδώ, στο σήμερα. Πρέπει να είστε και μαθηματικό μυαλό, Ο ιός. Ο ιός θα έχει γράψει αυτά. Είναι μαθηματικό. Σας έχει βοηθήσει κάπου. Βεβαίως, εννοείται. Ναι. Άλλωστε γι' αυτό έγινε το βιβλίο. Γιατί είδα τις ασκήσεις μέσα που διαβάζονται στο βιβλίο, άλυτες. Ήμουν το φιλολογικό, αλλά δεν έχει σημασία. Καμία. Τα παιδιά όπου και να είναι, είτε στη μία κατεύθυνση είτε στην άλλη, παιδεύονται πάρα πολύ σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά μυαλά λαμπρά που φεύγουν από την πατρίδα γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Και άλλα μυαλά επίσης λαμπρά τα οποία μοιράζουν πίτσες με το μηχανάκι ή δουλεύουν γκαρσόνια γιατί η κατάσταση είναι δραματική και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εύχομαι για όλα τα παιδιά να έχουν την κατάληξη αυτή που έχει και του δικού σας του βιβλίου. Μακάρι. Κύριε Σακελαρόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την όμορφη συνέντευξη και εύχομαι να σας συναντήσουμε ξανά στην εκπομπή μας για ένα επόμενο καινούργιο βιβλίο σας. Ευχαριστώ πολύ.